θα πάμε κατευθείαν στην Αυστρία, εκεί όπου βρίσκεται απεσταλμένος του Λίμπερο 107,4 ο Χρήσανδος Τσαλτίδης, να μας μεταφέρει τα όσα, τις πρώτες στιγμές ουσιαστικά, τις πρώτες ώρες της αποστολής του Άρεος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαλτίδη. Τι κάνετε? Μια χαρά. Με ακούτε καλά καταρχήν? Τέλεια σε ακούω. Και καταρχήν. Και τα δύο μαζί. Τέλεια σε ακούω. Είμαι καλύτερα και από ό,τι όταν είσαι εδώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή το πρόγραμμα δεν το καθορίζουμε εμείς, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο πρόγραμμα της ομάδας. Θα υπάρχουν φορές που ο κόσμος θα μας ακούει τηλεφωνικά, θα υπάρχουν φορές που θα μας ακούει βαϊμπερίσια και θα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές, γιατί κανόνισε ο κύριος Διευθυντής μέσα στην εκπομπή του να μην έχουμε τίποτα να κάνουμε, ώστε να βγαίνω με τον καλύτερο δυνατό ήχο. Ακριβώς. Προφανώς. Πήρε τον Καρυπίδη, είπε εκείνη την ώρα πρέπει να είναι στο ξενοδοχείο το παιδί να βγαίνει κανονικά. Και Καρυπίδη και Ζουμπούλη πήρα, λέω κανονίστε, θέλω το πίσω ελεύθερο. Έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μία η ώρα Ελλάδος τα έχει φέρει έτσι, που με το υπάρχουν πρόγραμμα είμαστε μια χαρά και να μ' ακούτε έτσι να τα λέμε ωραία με καλό ήχο και χωρίς τα φορτηγά που είχα το πρωί με το Ζάχο και τα λοιπά. Ναι. Πολύ φορτηγό ρε Γιώργο εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή τώρα, εδώ την Ρούζεντορφ. Από εκεί περνάνε όλα τα πάντα. Το Ρούζεντορφ, το Φούρστερφελτ. και το Σοχάου. Η ομάδα είναι σε πιο έτσι, σε ευρωπαϊκό χωριό, Σοχάου, ας πούμε, λέγεται. Ενώ εμείς είμαστε στα Ρούζεντερφ και στα Φούστερφελτ. Τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι είναι περιοχές που δεν θα επέλεγε ποτέ κάποιος Έλληνας για να έρθει για να περάσει έστω ένα βράδυ. Ναι. Πολύ ερημιά και. Εντάξει, τελείως ξένο στη δική μας νοοτροπία, στα δικά μας θέλω. Τώρα εντάξει, όταν κλείνουν τα πάντα 9 η ώρα και με τα βίας μπορείς να κάτσεις να πεις μια μπύρα στις 10.30, αρχίζουν και σε στραβοκοιτάνε. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Το καλό για εμάς είναι και αυτό που ήρθαμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την ομάδα και να μεταφέρουμε όσα μπορούμε περισσότερα από την προετοιμασία του Άρη. Και είναι αλήθεια ότι από χθες έχει ανέβει πολύ και το ενδιαφέρον γενικότερα και σε σχέση με χθες, αν όχι χθες, προχθές το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα που υπήρχε μια πολύ μεγάλη γκρίνια και μύρλα, όλο φεύγουν οι παίκτες, άδειασε το ρόστερ, η Γκόμελ και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι από χθες το μεσημέρι, η αλήθεια είναι στην εκπομπή σου πάλι, ναι. Εκεί ξεκίνησε το ντεμαράζ, αρχικά με τον Γκρέι. Νομίζω ότι έχουν επανέλθει τα χαμόγελα και η αισιοδοξία ότι ο Άρης θα μπορέσει τη νέα σεζόν να κάνει ωραία πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το βιογραφικό των ποδοσφαιριστών που είτε έχουν ήδη συμφωνήσει είτε είναι στο τελικό στάδιο για να συμφωνήσουν είναι αρκετά καλό και θεωρώ ότι είναι καλύτερο από των ποδοσφαιριστών που φεύγουν. Το βιογραφικό. Το αν θα παίξουν, θα προσφέρουν και όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Και αν θέλεις έτσι να τους ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Κοίταξε τώρα για τη μεταγραφή του Γκρέι. Εντάξει, τώρα δεν είναι να στεκόμαστε πολύ. Ο Άρης έκανε μεταγραφή, πήρε μια παιχτάρα. Τι να μην το πούμε. Έτσι είναι. Εκεί τελειώνει, εκεί μπαίνει τελεία. Παράγραφος. Μόνο αν δεις τις 115 συμμετοχές στην Premier League, τον τρόπο που σκοράρει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, παραπάνω. Καμαρά, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ένα λεπτό το βλέπεις. Ήρθε ο Καμαρά πέρσι και λέγαμε ήρθε ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά. Ο Γκρέι έχει πολύ καλύτερο βιογραφικό από τον Καμαρά. Γι' αυτό σου λέω. Ένα λεπτό βλέπεις, κάνεις μια κατεβασιά τι γίνεται με τον Γκρέι και λες πάμε παρακάτω, παιδιά. Και είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που ο Καρυπίδης παίρνει 4-4. Γιατί συνήθως έπαιρνε. Αφού είδε και από είδε ότι δεν θα παίξει αυτός ποτέ σεντερφόρ στον Άρη του 2022, πήρε ένα κανονικό σεντερφόρ. Πήρε ένα κανονικό σεντερφόρ και θα πάρει κι άλλον ένα βέβαια για backup του Γκρέι. Η αλήθεια είναι ότι οι αφήξεις ξεκίνησαν χθες στη Θεσσαλονίκη με τον Διόπ. Νομίζω ότι ο Λίμπερο. Και το Λαμπαουτάρ ήταν η μοναδική, ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν ο μοναδικός που ήταν στο αεροδρόμιο και οφείλουμε να το πιστώσουμε στον Νίκο γιατί ήταν 11 και το βράδυ και ήταν ο μοναδικός που ήταν εκεί για να μεταφέρει και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο και στο αναγνωστικό μας κοινό τα πάντα σε σχέση με την άφηξη. Βγήκε φωτογραφία
με τον Διόπ. Δεν είναι τόσο ψηλός ο Διόπ, αν κρίνω από τον Νίκο. Είχα μία άλλη αίσθηση. Διάβαζα ο Θηριώδης Σενεγαλέζος και τέτοια πράγματα. Λίγο πιο ψηλός από τον Νίκο είναι. Στη σωματική διάβλεια έχει μίες πολλούς. Ναι, ναι. Κοίταξε, βέβαια είναι, νομίζω είναι 79-80. Άρα είχα για πιο κοντό τον Νίκο από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων τον υποδέχτηκε, μας έδωσε και το ρεπορτάζ και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στο Ζάχο τον άκουσα για την υποδοχή στον Διόπ, που αυτή τη στιγμή πέρασε εργομετρικά και είναι στη διαδικασία των υπογραφών και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα έρθει εδώ στην Αυστρία παρέα με τον κύριο Μαζικού, τον παίκτη που για τον οποίο ενημερώσαμε πριν από 2-3 μέρες ότι στη θέση του Λούμορ έρχεται ο διεθνής Γκογκολέζος, ότι πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος, ο Μαζικού, και αυτός με αρκετά σημαντικό βιογραφικό, όχι βέβαια δεν είναι ούτε Γκρέι, ούτε Διόπ, ούτε Νταμπό, και όχι Ντάμπο το ελεφαντάκι, Ντάμπο, ο παίκτης με γαλλικό διαβατήριο επίσης από το πάνω ράφι. Ο Μαζικό όμως είναι ένας αξιοπροπαίστατος αριστερός μπακ, 110 συμμετοχές τα τελευταία 3 χρόνια και μόνο που έχει τόσες πολλές γεμάτες χρονιές στην ΤΖΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Θυμίζω ο Σάσα από εκεί ήρθε στον Άρη, από το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Ο Μαζικού έτσι και αλλιώς έρχεται για backup του Πίρσμαν ή σε κάποιες περιπτώσεις αν αποφασίζει να παίζει με τρεις ο Μπούργος να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ένας επιθετικογενής μπακ. Νομίζω ότι και αυτό σήμερα θα τελειώσει τα τυπικά, τα διαδικαστικά και μαζί με τον Διόπ σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα είναι στην Αυστρία. Ο Γκρέι αναμένεται, σήμερα τη μέρα είναι Τετάρτη. Ο Γκρέι αναμένεται είτε την Παρασκευή εδώ πάνω είτε το Σάββατο να κάνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει. Έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, έχει δοθεί επίσημα από την ΠΑΕΡΙ συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια, έτσι. Ναι, γιατί αλλά αυτό είναι τυπικό κομμάτι, ναι. Έτσι, μπράβο. Και κοντά στον Γκρέι, βέβαια, Γιώργο, θα κολλήσει και ο Νταμπό, υπό ποια έννοια. Παίκτης ο οποίος έχει καταγωγή από την Μπουργκίνα Φάσο. Φάσο. Ναι, ναι, ναι. Έχει γεννηθεί στη Μασσαλία, βέβαια, από μετανάστες γονείς. Έχει άρα γαλλικό διαβατήριο. Ποδοσφαιριστής τώρα που έχει παίξει 83 φορές στη League One στη Γαλλία. Έχει παίξει 6 μήνες στην Blackburn. Έπαιξε στην Saint Etienne, η οποία μάλιστα έδωσε και περίπου 4-5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Έχει 39 συμμετοχές. Είχε 39 συμμετοχές στην Saint Etienne και μετά τον πήρε η Φιωρεντίνα 3 εκατομμύρια ευρουλάκια. Εκεί βέβαια δεν έπαιξε και τόσο πολύ, έχει παίξει στην Σπαλ την πρώτη σεζόν και στη συνέχεια έπαιξε 36 φορές τη δεύτερη του χρονιά με την Φιωρεντίνα, πήγε στην Μπενεβέντο και την τελευταία σεζόν έπαιζε στη Ρίζασπορ στην Τουρκία. Είχε 18 συμμετοχές. Είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής με πολύ σημαντικό βιογραφικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και το κλειδί είναι αυτό που σας είπα και χθες, ότι είναι στην ίδια μανατζερική στέγη με τον Γκρέι. Μια ιδιαίτερα γνωστή μανατζερική στέγη για όσους γνωρίζουν, του κύριου Βάζερμαν, από τα μεγαλύτερα πρακτορία μάνατζερ παγκοσμίως, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και αυτοί που έκλεισαν τη μεταγραφή του Τζόλι στην Όριτς. Δεν είμαι 100% βέβαιος. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτή είναι η μάνατζερ του μικρού που τον πήγανε στην Αγγλία. Και κολλάει κιόλας, με δεδομένο ότι και ο Άρης δραστηριοποιείται τώρα εκεί, στην Αγγλία. Γενικότερα, είναι μια πολύ μεγάλη πόρτα και παίχτες από το πάνω ράφι, αλλά χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι δεν τους λέει ο Καρυπίδης να κανονίσουν δανεικό το Τζόλι του χρόνου? Και γιατί δανεικό, να το αγοράσουμε, γιατί δεν είναι δανεικό. Λοιπόν, ο οποίος ψάχνεται νομίζω, ψάχνει Νόριτς όντως να τον δώσει δανεικό. Κάτι διάβαζα για Ολλανδίες, νομίζω είχα διαβάσει, ή Μπριζ που τον ήθελε και να τον αγοράσει πριν τον πάρει Νόριτς. Εντάξει, βέβαια η Νόριτς έπεσε, πάει η Championship πλέον. Εντάξει, δεν μπόρεσε εκεί το παιδί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων αντιλαμβάνεται ο καθένας λοιπόν
τη σημασία του να παίρνει ένα παίκτη από Premier League με τόσες πολλές συμμετοχές. Όταν πολύ καλοί παίκτες για τα ελληνικά δεδομένα δεν μπορούν να παίξουν στην Premier League, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Premier League. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά θα σας ακούσουμε και αργότερα στο pressing, προφανώς, και με τον Νίκο. Βέβαια, βέβαια. Θα μπορεί να πεις περισσότερα εκεί, λεπτομέρειες, αν έχουμε και κάποια εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήσαντε. Να είστε καλά, πάντως να είναι συντονισμένοι στο Λίμπερο όλη τη μέρα, πέρα από τις πολλές συνδέσεις που θα έχουμε. Πεταγόμαστε και εκτάκτως, γιατί όπως καταλαβαίνετε προκύπτουν θέματα. Το πρωί, ο Νίκος αποκάλυψε την εξέλιξη με τον Καμάτσο. Ότι δηλαδή λύθηκε το όποιο θέμα και έρχεται και αυτός. Δεν έχει δοθεί από τον Άρη, δεν το έχουμε τσεκάρει από τον Άρη. Αλλά προφανώς για να το λέει ο Νίκος, που είχε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπό του όλες αυτές τις ημέρες και παρακολουθούσαμε το θέμα από κοντά, προφανώς έχει την πληροφορία. Ο Άρης πάντα δίνει όταν τελειώνει το θέμα. Όταν πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Λίμπερο θα πεταγόμαστε, παιδιά, για να μεταφέρουμε τις πληροφορίες και τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε. Χρήσαντε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Yeah.